περιφέρεια Πελοποννήσου με περιφερειάρχη τον κύριο Τατούλη σε πολύ σημαντικές στιγμές όπου υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες. Έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις παίρνοντας ξεκάθαρα πολιτική θέση. Ο κύριος Τατούλης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πέρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο υλοποιείται, πάντα έχει το βλέμμα του στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και κυρίως όταν υπάρχουν τόσο σημαντικές πολιτικές εξελίξεις όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια πολύ πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα, ίσως η πιο σημαντική μέρα της μεταπολίτευσης. Θέλω να σας πω ότι δεν έχει σταματήσει η αγωνία και η ανασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Παρακολουθούμε να εξελίσσεται στη Βουλή των Ελλήνων μια συζήτηση όπου αν κλείσουμε τα μάτια μας και ακούσουμε μόνο τη φωνή και δεν τη συνδυάσουμε με το πρόσωπο το οποίο μιλάει, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε από ποιο πολιτικό φορέα προέρχεται. Βλέπουμε να έρχεται μια συμφωνία όπου ο Πρωθυπουργός της χώρας εχθές σε συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν συμφωνεί με αυτή, δεν θεωρεί ότι θα δώσει λύση στα προβλήματα των Ελλήνων. Παρόλα αυτά είναι μονόδρομος. Ένας μονόδρομος που όπως ξέρουμε όλοι γίνεται κάτω από έναν εκβιασμό από τους δήθεν εταίρους μας με μια συμφωνία που σίγουρα δεν τιμά μια Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης. Μια συμφωνία η οποία δεν δείχνει το πρόσωπο της Ευρώπης απέναντι σε ένα ισότιμο κράτος μέλος όπως είναι η Ελλάδα, ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά πιστεύει στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά των ανθρώπων που οραματίστηκαν την Ενωμένη Ευρώπη των λαών. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν μιλήσουν εθνικά, να στηρίξουν μία συμφωνία, χωρίς ξεκάθαρα και αυτά να έχουν πει εάν πιστεύουν ότι η συμφωνία αυτή είναι ή όχι βιώσιμη. Όλα αυτά λοιπόν ενισχύουν πάρα πολύ την αγωνία και την ανασφάλεια, παραμένει χλωμό, με πολύ πολύ μεγάλη θα έλεγα ομίχλη το πολιτικό σκηνικό και θα σας έλεγα ότι σήμερα έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση ένα άρθρο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κυρίου Τατούλη σε μια οικονομική εφημερίδα της Γερμανίας, μια εφημερίδα η οποία διαβάζεται από όλους τους Γερμανούς πολίτες γιατί δεν είναι θα έλεγα δηλωμένη σε κάποια από τα κόμματα τα γερμανικά. Είναι μια εφημερίδα ευρύτερης αποδοχής, όπου εκεί ο Περιφερειάρχης θεωρώ ότι εστιάζει στο μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο ερώτημα των πολιτών, εάν είναι αυτή η συμφωνία βιώσιμη, εάν πραγματικά αυτή η συμφωνία αξίζει στην Ελλάδα, γιατί πρέπει πάντα ο γερμανικός λαός να θυμάται ότι η δικιά μας η χώρα ήταν αυτή η οποία βοήθησε να εξαφανιστεί από τη Γερμανία αλλά και από την Ευρώπη ο ναζισμός και ο φασισμός. Δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα η Ελλάδα, γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης διατυπώνει ότι αυτή η συμφωνία είναι μια ρεμβασιστική συμφωνία και όχι συμφωνία αλληλεγγύης. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διατυπώνουμε απόψεις, να περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει η σημερινή μέρα στο Κοινοβούλιο και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη που βλέπω σήμερα να ακούγονται φωνές και να δημοσιοποιούνται φωνές από την Ευρώπη, εάν δήθεν ακόμα και η σημερινή θετική ψήφο του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι αρκετή για να προχωρήσουμε στη γέφυρα χρηματοδότησης που όπως είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός εχθές απαιτείται για να μπορέσουμε να πούμε ότι έρχεται κάποια καλύτερη μέρα ή ότι βλέπουμε, για να μην πω την καλύτερη μέρα, φως στο τούνελ. Άρα λοιπόν είναι δύσκολες στιγμές αυτές που περνάμε αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια εθνική προσπάθεια, αυτό φαίνεται. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να έχουμε μια λύση η οποία να έχει λιγότερα θα έλεγα βάρη για τους ανθρώπους εκείνους που είναι στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Ακόμα και πριν προκύψουν όλες αυτές οι φωνές πλέον που ζητούν την παραίτηση κάποιων βουλευτών, λέγοντας το αυτονόητο
και αναφέρθηκα κυρίως στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τον Πελοποννήσιο βουλευτή, τον κύριο Πετράκο, όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Πετράκο. Απέναντία στον Θανάση Πετράκο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε και συνάδελφοι στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως μειοψηφίες της Μεσσηνίας. Είναι όμως το πιο δημοφιλέστερο πρόσωπο στην Πελοπόννησο, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολύ απλή η σκέψη μου και θεωρώ ότι είναι πολιτικά καθαρή. Πώς είναι δυνατόν προεκλογικά απέναντι στους πολίτες όταν ομιλούσαν να τους μιλούσαν για καλύτερες μέρες, για όχι μέτρα, για μια νέα εποχή, έλεγαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ ύφεση και λιτότητα και σήμερα διαφωνούν. Εάν διαφωνούν, πρέπει να παραιτηθούν και να κάνουν την πολιτική αυτή τους αντίληψη έξω, στον κόσμο, στην κοινωνία, όχι όμως έχοντας σίγουρη τη βουλευτική καρέκλα. Εκεί είναι η διαφωνία μου. Και πείτε μου κάτι τελείως αυτονόητο. Μπορεί να συνεχίσει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί ο κύριος Λαφαζάνης να συνεχίσει να είναι υπουργός? Όταν θα κληθεί μαζί με τον κύριο Στρατούλη που ψήφισε όχι να εφαρμόσει ένα νόμο του κράτους, γιατί νόμος του κράτους θα είναι σε λίγες ώρες αυτά τα μέτρα τα οποία ψηφίζει σήμερα η Βουλή, βεβαίως να εκφράσουν τη διαφωνία τους και με στεντόρια φωνή, όχι όμως να προσπαθούν να έχουν και τους δύο ρόλους. Και στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ, που την ίδια χρονική στιγμή κάποιοι άλλοι ψηφίζουν μέτρα που η δική τους κυβέρνηση φέρνει και αυτοί να δείχνουν με το δάχτυλο εκείνους τους βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν τα μέτρα θεωρώντας ότι προδίδουν την πατρίδα τους. Αυτό δεν είναι σωστό. Επιτρέψτε μου να εμείνω σε αυτή μου την άποψη. Είναι μια καθαρά δική μου προσωπική θέση, την οποία την έχω εκφράσει πάρα πολύ καιρό και τη φέρνω και σε αντιπαράθεση με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δηλώνουν ευθαρσώς ότι όταν θα ψηφίσουν όχι, τότε και μόνο τότε θα παραιτηθούν. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί μέσα στην Ελληνική Βουλή μία κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα υποστηρίζει το λόμπι της δραχμής. Είναι κάτι το οποίο δεν το δέχομαι γιατί δεν ανταποκρίνεται στην ψήφο των πολιτών. Ας κατέβουν στους πολίτες με αυτό το διακύδευμα, λέγοντας ότι υποστηρίζουν την δραχμή και αν και εφόσον έχουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, τότε φυσικά και μπορούν να έχουν οποιαδήποτε έδρα και μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι όμως να δημιουργήσουν ρήγμα στην παράταξη που τους ανέδειξε και να διατηρήσουν όλα τα προνόμια τα οποία έχουν σήμερα οι Έλληνες υπουργοί και οι Έλληνες βουλευτές.